είναι ο Στάνος Βαρθαλίτης. Ξανά καλημέρα. Μαγειρεύω μαζί κατάρα, μετά από καιρό. Μαγειρεύεις εσύ και εγώ σε καμπαρώνω. Ναι, προφανώς. Φυσικά. Λοιπόν, δεν μπορείτε να βοηθήσω. Κρίμα. Να κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φτιάξει ένα κλασικό γαλακτομπούρεκο πειραγμένο, φυσικά. Δεν το κάναμε έτσι κλασικό όπως κάνουμε κάποιες φορές στη συνταγή μας. Σήμερα το έχουμε πάει αλλού. Έχουμε κάνει μια βελούδινη κρέμα σοκολάτας. Έχουμε συνδυάσει το κλασικό με μια άλλη αγάπη που είναι η σοκολάτα που τη λατρεύουμε όλοι. Άρα είναι ακαταμάχητο από μόνο του. Έχουμε χρησιμοποιήσει την κουβερτούρα γιότς 54% κακάο, την μπλε κουβερτούρα που ξέρουμε όλοι και έχουμε αγαπήσει. Και έχει πάει την κρέμα μας σε ένα άλλο επίπεδο. Και επειδή φτάνουν τα λόγια, πάμε να δείξουμε πόσο εύκολο θα το κάνετε κι εσείς στο σπίτι. Λοιπόν, έχουμε βάλει όλο το γαλατάκι σε μια κατσαρόλα και το έχουμε βάλει τώρα στο δυνατό για να πάρει θερμοκρασία. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι η συνταγή όπως κάνουμε ένα κλασικό γαλακτομπούρεκο. Απλά αλλάζουμε την κρέμα μας και το πάμε αλλού το γλυκό μας. Λοιπόν, άρα, έχουμε βάλει. Να. Είναι μεταμοντέρνο, ας πούμε. Σωστά. Όχι, είναι ένα πειραγμένο γαλακτομπούρεκο, γιατί θεωρώ όταν συνδυάζει δύο αγάπες, γίνεται. Μια λατρεία. Μια λατρεία. Κρατερέ μου. Λοιπόν, αγάσα. Άρα, βάζουμε στο γάλα τη μισή ζάχαρη που έχουμε ράψει για την κρεμούλα μας και την άλλη μισή σε ένα άλλο σκεύος που θα βάλουμε τα αυγουλάκια μας και το σιμιγδάλι. Λοιπόν, σιμιγδάλι μέσα. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι το οποίο θα μας δώσει το άρωμά του που ταιριάζει απόλυτα με την κουβερτούρα γιότις που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, άρα, ξύσμα μέσα. Τελεία. Εδώ μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε, δηλαδή αν σας αρέσει το λιμονάκι, βάζετε και λιμονάκι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Παίζετε εσείς με τα δικά σας γούστα. Αντί πορτοκάλι, εννοείς. Αντί πορτοκάλι, ναι. Λοιπόν, πάει μέσα. Μια χαρά. Αυγουλάκια που θα μπουν σε πολύ λίγο. Και παράλληλα, για να έχουμε το σιρόπι μας να έχει κρυώσει όταν έχουμε ολοκληρώσει το γλυκό μας, πάμε να βάλουμε όλα τα υλικά που είναι ένα κλασικό σιροπάκι. Είναι νεράκι μισό και ένα ζάχαρη. Δηλαδή έχουμε περισσότερη ποσότητα ζάχαρης για να μελώσει και να αγκαλιάσει πιο καλά το γαλακτομπούρεκό μας. Τι ποιητής, να αγκαλιάσει το γαλακτομπούρεκό μας. Λοιπόν, και επίσης θα βάλουμε και στο σιρόπι μας μία από ένα πορτοκάλι το ξύσμα μας. Για να αρωματίσουμε και το σιροπάκι μας. Από ένα ολόκληρο. Από ένα ολόκληρο το ξύσμα. Αν το θέλουμε να είναι λίγο λιγότερο πορτοκαλά, το βάζουμε μισό για παράδειγμα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εγώ το λατρεύω το πορτοκάλι. Θεωρώ ότι έχει απόλυτη ισορροπία η συνταγή μας και γι' αυτό βάζω ένα και ένα. Λοιπόν, έφυγε μέσα. Μια χαρά. Το σιρόπι μας θέλουμε απλά να πάρει μία βράση. Με το πάρει μία βράση, είμαστε πανέτοιμοι. Δεν θέλουμε να βράσει γιατί είναι η δόση τόση ώστε να σιροπιάσει κατάλληλα το γαλακτομπούρεκό μας.
βαθμούς, ας πούμε. Τίποτα. Στους 30 βαθμούς είναι μια χαρά. 25-30 βαθμούς. Μ' αρέσει που με απαντάς σοβαρά. Είδες. Άμα ο άνθρωπος είναι σοβαρός σεφ, δεν είναι. Δεν αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να τον πειράζει. Σου λέει, όχι, όχι, φίλε. Λοιπόν, εδώ είναι σημαντικό σημείο. Παίρνουμε τα πρώτα φύλλα μας και τα βάζουμε οριζόντια προς τα εμάς. Πουτυράκι. Χωρίς να κουμπάει. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές τα χωρίς να κουμπάει το πινέλο μας πάνω για να έχει αέρα μέσα το ένα φύλλο με το άλλο για να ψηθούν και να γίνουν τραγανά. Και κάνουμε την ίδια διαδικασία ακριβώς. Α, ωραίο τύπο είναι αυτό που είπες. Όχι, είναι, έχει μεγάλη διαφορά το να τα πιέζεις και το βούτυρο να κολλάει το ένα φύλλο με το άλλο γιατί δεν θα βγει αέρινο και τραγανό. Έχει διαφορά αυτό που είπες. Μεγάλη γιατί... διαφορά στο αποτέλεσμα. Λοιπόν, γιατί έχει σημασία. Έχει μεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Γιατί έχουμε κάνει και εμείς τα λάθη μας, έχουμε κάνει δοκιμές και αυτό που σας λέω ισχύει. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το σημείο έχει πάρει μια βράση. Χαμηλώνουμε και βράζουμε για περίπου 30 δευτερόλεπτα μέχρι να πήξει εντελώς η κρεμούλα μας. Έχουμε το νου μας. Βουτυράκι ξανά. Δεν ξεχνάμε να βάζουμε βουτυράκι ανάμεσα στα φύλλα μας. Είναι το μυστικό για να βγει ένα πολύ ωραίο φύλλο, τραγανό και γευστικό. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε. Μια χαρά. Σταύρε, δεν είσαι αριστερόχειρας. Όχι. Μακάρι να μπορούσα να χειριστώ και τα δύο. Αλλά δεν. Χειρίζεσαι και τα δύο. Δεν θέλω να σε τρομοκρατήσω. Εντάξει. Αλλά σε βλέπω, χειρίζεσαι και τα δύο χέρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κρατάρι μου. Πρώτη φορά το ακούω. Εντάξει, βοηθητικά το αριστερό. Λοιπόν. Ναι, αλλά το κάνεις. Μια χαρά. Βουτυράκι. Βουτυράκι. Και στο φύλλο μας, το οποίο εδώ είδατε, το πρώτο φύλλο το έχουμε βάλει τώρα κάθετα σε εμάς. Βάλαμε δύο οριζόντια και ξεκινάμε τώρα τα κάθετα. Ένα φύλλο κάθετο, βουτυράκι και άλλο ένα κάθετο. Άρα στην ουσία έχουμε κάνει ένα σταυρό με δύο φύλλα οριζόντια και δύο κάθετα. Τελειώνουμε με αυτό. Μια χαρά. Γύρισε κρατερέ, αλήθεια λέω. Δύο και δύο είναι η αλήθεια. Λοιπόν, βουτυράκι. Δεν ήμουν εγώ. Α, ναι. Σου φάνηκε. Άρα, εδώ τυλίγουμε για να χρησιμοποιήσουμε σε λίγο άλλο ένα φύλλο που έχουμε. Και πάμε πίσω στην κρέμα μας. Η οποία είναι πάρα πολύ απλή, στην ουσία έχει τελειώσει. Τι κάνουμε, παίρνουμε εδώ στην άκρη αυτό. Περτάμε μέσα το βουτυράκι που είναι ελάχιστο, ίσα ίσα για να μας δώσει ένα πολύ ωραίο σώμα στη σιμιδαλό κρέμα μας. Και τώρα θα ανοίξουμε να βάλουμε μέσα κουβερτούρα γιώτης, η οποία έχει και πρακτική συσκευασία και θα μας λύσει τα χέρια σε περίπτωση που δεν έχουμε ζυγαριά. Είναι πάρα πολύ απλό να το δούμε. Γράφει ότι είναι 25 γραμμάρια κάθε τετραγωνάκι. Άρα έχουμε στην ουσία μια ζυγαριά στα χέρια μας χωρίς να χρειαστεί να έχουμε ζυγαριά. Επίσης χρήσιμο. Πάρα πολύ χρήσιμο γιατί ξέρουμε ότι ακριβώς είναι 25 γραμμάρια το κάθε κυβάκι. Άρα εμείς θέλουμε 125, πόσο θα χρειαστούμε, 6 κυβάκια. Σωστά. Α, για να το λες εσύ. Είναι πάρα πολύ απλό. Άρα παίρνουμε μία ολόκληρη και θα ανοίξουμε άλλη μία για να πάρουμε ένα κυβάκι. Το οποίο το σπάμε πάρα πολύ απλά και είμαστε πανέτοιμοι. Λοιπόν. Τέλεια. Και τα υπόλοιπα κυβάκια τα. Α, τα υπόλοιπα κυβάκια δεν τα αφήνουμε έτσι. Τα τρώμε. Ακριβώς. Τα τρώμε μόνα τους και. Για να ετοιμάσουμε, ρε παιδί μου, το στομάχι μας για αυτό που πρόκειται να φάμε αργότερα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, εγώ έχω επιλέξει να κάνουμε για παράδειγμα σοκολάτα κρέμα με κουβερτούρα γιώτης. Αλλά να πούμε ότι υπάρχει. Οι κουβερτούρες γιώτης έχουν ολοκληρωμένη σειρά με μεγάλη ποικιλία γεύσεων σε πλάκες και φακέλους που μπορούμε να βάλουμε ό,τι γεύση θέλουμε σε αυτή την κρέμα. Τέλειο. Έτσι και να κάνουμε από απλές μέχρι και πιο σύνθετες συνταγές και να δημιουργήσουμε τέλειο. Φανταστικά γλυκά. Στο σπίτι πανεύκολα. Λοιπόν, άρα έχουμε βάλει την κουβερτούρα μας και απλά εκτός φωτιάς ανακατεύουμε να ενσωματωθεί με την θερμοκρασία που έχει η κρεμούλα μας να λιώσει και να γίνει μια βελούδινη κρέμα σοκολάτας. Βελούδινη. Πραγματικά μυρίζει υπέροχα. Αυτή πραγματικά σε ένα ποτηράκι με λίγα μπισκοτάκια. Έτοιμο. Είναι έτοιμο, είναι έτοιμο. Στο ψυγείο, Στο ψυγείο. Ω, πολλά το. Έχει και η εποχή της φράουλας τώρα σε ένα μήνα. Λοιπόν, άρα, είμαστε πανέτοιμοι. Έφυγε εδώ, έρχεται τώρα. Εδώ. Μπαμ, μπαμ. Και τι κάνουμε, πάμε και χύνουμε όλη την κρεμούλα μας. Το ιδανικό είναι να την αφήσουμε για περίπου 10 λεπτά να σταθεί, να μην καίει τόσο πολύ. Εμείς θα το κάνουμε λίγο fast forward. Πάει όλη μέσα. Κοιτάξτε εδώ κρεμούλα. Πραγματικά είναι πεντανόστιμη, είναι σε άλλο επίπεδο από την κλασική σιμιδαλόκρεμα. Εγώ πάντα μάγειρες είμαστε, αφήνουμε λίγο στην κατσαρόλα, να το έχουμε για μετά. Καταλάβες το μισθό. Φυσικά, φυσικά. Αυτό λες, δεν χωράει. Φυσικά. Το αφήνεις εδώ και λες, ναι. Παρθαλίτης μετά. Ναι. Λοιπόν, άρα χτυπάμε, να πάει παντού. Και τι κάνουμε. Τέλειο. Παίρνουμε τα φύλλα, αυτά που έχουμε ρεσέψει και τα βάζουμε μέσα. Κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ, πάλι βουτυρώνουμε για να ψηθεί. Ελάχιστα τώρα αυτή τη φορά, δεν θέλουμε πάρα πολύ εδώ. Μια χαρά. Συνεχίζουμε με την ίδια διαδικασία. Φιλαράκι, φιλαράκι μέσα. Μια χαρά. Κοίταξε εδώ.
Πραγματικά είναι πανεύκολο. Δεν έχει πάρα πολύ φύλλο κρούστας για να σας μπουχτίζει. Πρωταγωνιστής είναι η κρέμα σοκολάτας. Και κλείνουμε και τα τελευταία φύλλα που είναι απ' έξω. Εντάξει. Εδώ. Πιο εύκολα δεν γίνεται. Είναι πανεύκολο πραγματικά. Αν θέλετε μεγαλύτερο και έχετε μεγάλη οικογένεια, διπλασιάζετε τη συνταγή και το βάζετε σε ένα μεγαλύτερο ταψάκι 35x45. Γιατί εγώ σας έχω δώσει για 25x35 συνταγή. Ένα μικρό ταψάκι κλασικό που έχουμε στο σπίτι όλοι. Και στο τέλος, για να ασφαλίσουμε όλο αυτό, παίρνουμε ένα τελευταίο φύλλο. Γι' αυτό σας είπα, έχει σύνολο 5 φυλλαράκια. Έχουμε βάλει 4 και θα βάλουμε άλλο ένα τώρα και τελειώσαμε. Μάλιστα. Μπορούμε να το κόψουμε, μπορούμε να μην το κόψουμε. Και μαζί με όλα αυτά που έχουμε πει, δεν γινόταν οι γιώτες να μην σας κάνει ένα υπέροχο δώρο μαζί με εμάς. 5 τυχεροί τηλεθεατές θα μπείτε στο Star Cuckoo στο Instagram να κερδίσετε μια υπέροχη τσάντα με αυτή που βλέπετε δίπλα σας. Πραγματικά είναι τόσο πλούσια η γκάμα των προϊόντων της γιώτης που πραγματικά θα φτιάξετε αυτό το γαλακτομπούρεκο και ό,τι άλλο γλυκό εσείς επιθυμείτε. Τι ωραίο. Άρα μπείτε, ακολουθήστε τα βήματα και 5 τυχεροί θα κερδίσετε αυτά τα πλούσια δώρα με τόση πολύ αγάπη που σας τα δίνουμε εμείς. Μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram και ακολουθήστε τα βηματάκια. Είναι πάρα πολύ απλά. Αξίζει τον κόπο για να φτιάξουμε υπέροχα γλυκά μαζί. Λοιπόν, βουτυράκι. Και για να κλείσουμε, τι κάνουμε. Πόσους βαθμούς, πόση ώρα. 190 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα για 50 λεπτάκια. Αφήνουμε έξω 10 λεπτά να σταθεί. Σιροπιάζουμε μετά από 5 λεπτάκια με κρύο σιρόπι, ζεστό γλυκό και κόβουμε σε 8 κομμάτια. Σερβίρουμε και γίνεται ο χαμός. Μπορούμε να χαράξουμε και τώρα. Σε 8 κομμάτια ή σε 4, 2, εξαρτάται. Ό,τι θέλουμε εμείς. Εγώ λέω 8 γιατί αυτό το κομμάτι είναι για μένα. Μπορούμε να έχουμε μικρότερη κυλίτσα, άρα το κόβουμε και σε 12 κομμάτια. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Σωστό. Άρα στους 190 βαθμούς για 50 λεπτά και σε προθερμασμένο φούρνο. Ζεστό γλυκό, κρύο σιρόπι. Σιροπιάζουμε. Σταύρος Βαρθαλίτης. Απλά πράγματα κυρίες και κύριοι. The one and only.